Πάλι από την διοίκηση συνεχίζεται οι άδειες καρέκλες. Το καταγγέλουμε για άλλη μια φορά. Τώρα, στο θέμα μας, μόνο και από τον τίτλο συνεχίζεται να ακολουθείτε την πολιτική που όλα τα προηγούμενα χρόνια ακολουθείτε. Ουσιαστικά αυτή που δημιουργεί τη φτώχεια, την ανεργία, τον αποκλεισμό από τα βασικά δικαιώματα του πληθυσμού του λαού της Αττικής. Και ουσιαστικά και με την έκθεση που φέρατε τώρα στηρίζετε πολιτικές και μεθόδους για να ρίξετε για μας τάκτη στα μάτια για ό,τι έχετε κάνει ουσιαστικά που δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα για τα οποία καλούμαστε να λυθούν. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, το 1.300.000.000 πληθυσμού που ζει στα όρια κάτω της φτώχειας στην Αττική και έχουμε ξανατοποθετηθεί και για το θέμα, δεν έχει βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια, ούτε και με την προηγούμενη έκθεση που φέρατε το προηγούμενο διάστημα. Στη χώρα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που παίρνονται για την κοινωνική συνοχή έχουν κριτήριο τη διαχείριση της απόλυτης φτώχειας, με σκοπό να κρυφτεί η εκτεταμένη φτώχεια που βιώνουν μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών λαών και του δικού μας λαού, παρότι ζούμε σε συνθήκες παραγωγής τεράστιου κοινωνικού πλούτου. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπαθείτε και με την έκθεση να συμφιλειώσετε τα λαϊκά στρώματα με την οικονοποίηση όσο λιγότερων αναγκών, με προγράμματα τα περιβόητα, αυτά ΕΣΠΑ που ακούσαμε και εισηγητικά, όπως έχει αποδειχθεί, προωθούν πλήρως αντεργατικά μέτρα, όπως η επέκταση της δουλείας, οι ελαστικές σχέσεις, απασχόλησης, τα βάουτσερ και αυτά που ακούσαμε από τον εισηγητή. Στις επίσημες διακηρύξεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις ακολουθείτε κατά γράμμα, όσο και της στρατηγικής και της κυβέρνησης και της τωρινής, όσο και της προηγούμενης για την κοινωνική ένταξη, δεν μπορούν να καλυφθούν, λέτε όλοι, στην καταπολέμηση της φτώχειας. Οι δημόσιες πολιτικές ενισχύονται από οργανωμένες παρεμβάσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα, της Εκκλησίας, της ΜΚΟ, με τα τελευταία περιστατικά που ζήσαμε, τη σκιβωτό του τρόμου, εθελοντικών οργανώσεων, αντανακλώντας ουσιαστικά το αξίωμα της συλλογικής ευθύνης για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας και του αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία. Ζήσαμε την επίκληση της συλλογικής ευθύνης, όπως και η ατομική ευθύνη στην περίπτωση της πανδημίας, ουσιαστικά προωθεί την αποποίηση της κρατικής ευθύνης, της περιφερειακής ευθύνης που έχετε εδώ, ενώ συγκαλύπτει την ταξική φύση του προβλήματος της φτώχειας, της εξαθλίωσης, όπου εξισώνεται ουσιαστικά ο θήτης, ο μεγάλος πλούτος δηλαδή, με το θύμα, τους εργαζόμενους και τους άνεργους. Δεν είναι κοινωνική συνοχή ο πληστηριασμός να γκρεμίζουν δυνάμεις της αστυνομίας αξιμέρωτα την πόρτα ενός υπερήλικα συνταξιούχου. Δεν είναι κοινωνική συνοχή η ανάθεση σε ΜΚΟ της φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών. Δεν είναι κοινωνική συνοχή. Οι υποστελεχωμένες κοινωνικές κρατικές δομές χωρίς προσωπικό εξοπλισμό και υποδομές. Άμα δεν σας αρέσει αυτά που ακούτε, δεν πειράζει. Κλείστε τα ακουστικά. Μας φαίνεται λοιπόν μια έκθεση που είναι πρόκληση και είναι και υποκριτική. Να μιλήσουμε για την τραγική υποστελέχωση μια σειρά κρατικών δομών. Να μιλήσουμε για τη διακοπή του κοινωνικού προγράμματος στο πέραμα, αυτά είναι εκτός θέματος. Να μιλήσουμε ουσιαστικά για το λουκέτο που μπαίνει στο κέντρο πλοηγός, στο κέντρο πρόληψης, είναι εκτός θέματος αυτά. Να προβληματιστούμε. Είναι προκλητικό, όπως είναι και προκλητικό που βάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, αμαία μετανάστες και Ρωμά και γενικότερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πρόκειται λοιπόν για εμάς για ένα οργανωτικό μέτρο το οποίο αποσκοπεί να συγκεντρώσει και να διαχειριστεί καλύτερα τα παντός τύπου και είδους προγράμματα που υλοποιούνται για διάφορα τμήματα του πληθυσμού που ζουν ή αντιμετωπίζουν ακραίες κοινωνικές καταστάσεις. Είναι πολιτικό λοιπόν το ζήτημα. Αν δεν ξέρετε να μιλάτε πολιτικά, κλείστε τα ακουστικά σας. Δεν έχει φυσικά στόχο να λύσει τα λαϊκά προβλήματα στο σύνολο των εργατικών λαϊκών οικογενειών από την οικονομική κρίση. Και η κυβέρνηση και εσείς σαν περιφερειακή αρχή αξιοποιείτε μια σειρά από ζητήματα. Προβάλλεται ως κοινωνική προσφορά το γεγονός ότι ουσιαστικά εκπαιδεύεται ένα μεγάλο μέρος του λαού να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, φροντίζοντας οι εξαθλειωμένοι να βρίσκουν πιο εύκολα μέσα από τα κέντρα κοινότητας, ορισμένες ουσιαστικά υποτυπώδες και ληξιπρόθεσμες καταστάσεις μέσω προγραμμάτων, παροχές και υπηρεσίες.
πρόκειται για παροχές εμπεγμό για μας, όπως τις συμβουλές για το πώς κάποιος θα βρει δουλειά, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όταν την ίδια στιγμή με την πολιτική και η κυβέρνηση και εσείς που τη στηρίζετε, είστε υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα διαπιστώσει να δίνετε πακτολό χρημάτων, φιέστες, ημερίδες, εκδηλώσεις, ενώ μικροποσά δίνετε για να εξασφαλίσουν ουσιαστικά τα δικαιώματα των λαϊκών οικογενειών. Στα πλαίσια όλα αυτά, αν και σας ενοχλεί, αλλά δεν πειράζει, θα το καταψηφίσουμε για άλλη μια χρονιά.